βρισκόμαστε στα Θρακικά Οικογυστήρια και απέναντί μας έχουμε τον πρόεδρο των Θρακικών Οικογυστήριων, κύριο Σταμάτη Κουρούδη, να κάνουμε μία συζήτηση για την εταιρεία, το βαμβάκι και την κλωστοϊφαντουργία. Ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ. Να ξεκινήσουμε κατευθείαν από την εταιρεία, τα Θρακικά Οικογυστήρια, να μας κάνετε μία σύντομη ιστορική αναδρομή και να μας πείτε και τα βασικότερα σημάδια στην πορεία του χρόνου που έχουν καθορίσει τα Θρακικά Οικογυστήρια στο σήμερα. Τα Θρακικά Οικογυστήρια έγιναν το 1972. Φέτος συμπληρώνουμε 50 χρόνια και θα το γιορτάσουμε δεόντως. Τότε το βαμβάκι ήταν λίγο στην Ελλάδα και κυρίως στην Θεσσαλία. Εδώ πάνω δεν υπήρχε άλλο οικογυστήριο. Το δικό μας ήταν το πρώτο που έγινε στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και για 15 χρόνια ήμασταν το μοναδικό. Η βαμβακοκαλλιέργεια πήρε μεγάλη έκταση και στη Βόρεια Ελλάδα όταν ενταχθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1982 και χρόνο με το χρόνο αυξάνονταν οι εκτάσεις και στην εδώ περιοχή. Ο ερώσημα για μας ήταν ότι καταφέραμε και ως επιχείρηση και είδαμε αυτό το μεγάλωμα και έγκαιρα μεγαλώσαμε και εμείς με νέες επενδύσεις. Κάναμε, ενώ είχαμε μια μικρή οικογυστική μονάδα, κάναμε μία δεύτερη το 1989 και μία τρίτη το 1993. Και ταυτόχρονα επικεντρωθήκαμε στην εξυπηρέτηση των ελληνικών κλωστηρίων που υπήρχαν εκεί και δώσαμε μια ιδιαίτερη έμφαση δηλαδή στο κομμάτι της πελατείας και πώς ας πούμε θα κάνουμε ένα προϊόν τέτοιο που το ζητάει η αγορά ούτως ώστε να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί σε αυτό το τομέα. Αυτό οδήγησε αργότερα στο τέλος της δεκαετίας του 90 στο να εμπλακούμε και εμείς οι ίδιοι στην κλωστοϊφαντουργία και να κάνουμε στη βιομηχανική περιοχή μαζί με τα κλωστήρια Ναούσης τότε κάναμε στη βιομηχανική περιοχή τα κλωστήρια Αεροδόπης και Μαρόνιας. Άσχετα αν η κλωστοϊφαντουργία αργότερα δεν πήγε καλά τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ταυτόχρονα επικεντρωθήκαμε και σε άλλους τομείς. Στο σήμερα τώρα, πόσοι εργαζόμενοι απασχολούνται καθημερινά στα Θρακικά Οικογυστήρια, αλλά και με πόσους παραγωγούς και καλλιεργητές συνεργάζεστε στη διάρκεια μιας καλλιεργητικής χρονιάς. Το οικογυστήριο, βέβαια, ξέρετε, είναι μια εποχιακή δουλειά, δηλαδή η παραγωγή είναι μόνο την εποχή που συλλέγεται το βαμβάκι, το φθινόπωρο. Έτσι, έχουμε ένα μόνιμο προσωπικό που αυτή τη στιγμή είναι 35 άτομα και προσλαμβάνουμε εποχικό προσωπικό πάνω από 100 για το φθινόπωρο όταν είναι η παραγωγή. Δραστηριοποιούμαστε αυτή τη στιγμή με τρία οικογυστήρια. Ένα εδώ, ένα στη βιομηχανική περιοχή Κομωτινής και ένα στον προβατώνα του Εύλου. Παίρνουμε βαμβάκι από όλη την περιφέρεια, αλλά και τα τελευταία χρόνια και από πιο μακρινές περιοχές, όπως είναι Σέρες, η Μαθία, Θεσσαλία. Μικρότερες ποσότητες βέβαια. Ο βασικός μας πυρήνας συνεργατών είναι στην Θράκη. Συνολικά στα χαρτιά φαίνεται ότι παίρνουμε περίπου από 4.000 παραγωγούς βαμβάκι και λέω βέβαια ότι φαίνεται γιατί εντάξει, ξέρετε ότι κάποιες δηλώσεις, δηλαδή κάποιοι παραγωγοί έχουν περισσότερες δηλώσεις και στο όνομα της γυναίκας τους κτλ. Στην ουσία είναι κάπως λιγότεροι, αλλά με βάση τους καταγεγραμμένους αγριώτες που υπάρχουν στην Ελλάδα είναι 4.000. Ποια είναι η σχέση των Θρακικών Οικογυστήριων με την κλωστοϊφαντουργία σήμερα αλλά και διαχρονικά? Η κλωστοϊφαντουργία θα ξέρετε ίσως ότι μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2000 ήταν ο βασικός βιομηχανικός κλάδος της Ελλάδας, ο οποίος είχε τον μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων, όπως επίσης ήταν και ο βιομηχανικός κλάδος, ο οποίος έκανε τις περισσότερες εξαγωγές. Και μετά, όπως έγινε σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες, έφυγε η κλωστοϊφαντουργία από αυτές και πήγε στις αναπτυσσόμενες, κυρίως της Ασίας. Εμείς την εποχή που στην Ελλάδα η κλωστοϊφαντουργία ήταν πολύ δυνατή, προσπαθήσαμε πρώτον να εναρμονιστούμε με το τι ζητάει, ούτως ώστε να είμαστε ένας προτιμητέος προμηθευτής για αυτές.
κάτι πολύ σημαντικό, διότι πολλές φορές ο ανταγωνισμός των οικοκυστηρίων είναι στην πρώτη ύλη και πώς θα βγουν βαμβάκι από τους παραγωγούς και λιγότερο στην εξυπηρέτηση των παραγωγών. Εμείς επικεντρωθήκαμε σε αυτό, στο να είναι ευχαριστημένοι οι πελάτες και δεύτερον, στο να συνεργαστούμε μαζί τους και να εμπλακούμε και εμείς στην παραγωγική διαδικασία. Και γι' αυτόν τον λόγο, όπως σας είπα, κάναμε τα κλωστήρια εδώ στη βιομηχανική περιοχή. Αργότερα, όταν η κλωστηριοφαντουργία αδυνάτησε πολύ στην Ελλάδα, στραφήκαμε βέβαια στις εξαγωγές και εκεί που, ας πούμε, είχαμε πλεονεκτήματα, κυρίως στις πιο κοντινές χώρες, όπως είναι η Τουρκία και η Αίγυπτος, και στις οποίες επίσης με τα συγκεκριμένα κλωστήρια που πέραν το βαβάκι μας ερχόμασταν σε απευθείας επικοινωνία. Ταυτόχρονα κάναμε κάτι το οποίο σήμερα επίσης αποδίδει καρπούς και στις δύσκολες σημερινές εποχές, είναι ότι να πείσουμε τα επόμενα στάδια της αλυσίδας μέχρι να βγει το έτοιμο ρούχο, ότι εμείς μπορούμε εδώ να παράγουμε τα πάντα και να οργανώσουμε έτσι την παραγωγή, ούτως ώστε να έχουμε αυτό το προϊόν που θέλουν. Έτσι, σήμερα, για παράδειγμα, παρόλο που υπάρχει μια αδύναμη, δηλαδή μια πιο μικρή μάλλον κλωστηριοφαντουργία, αλλά με πολύ καλές επιχειρήσεις, προσπαθούμε και έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο να καθετοποιούμε πια την παραγωγή και με άλλες επιχειρήσεις που είναι τα επόμενα στάδια στην αλυσίδα της παραγωγής, να κάνουμε έτοιμο ένδυμα και να μπορούμε να, σαν ελληνικό πια προϊόν, να το προωθούμε στις ευρωπαϊκές αγορές ως έτοιμο προϊόν. Αντί να πούμε δηλαδή από το χωράφι στο ράφι που ισχύει για τα προϊόντα σύντησης, από το χωράφι στο ράφι για το ρούχο όμως αυτή τη φορά. Ναι, για το ρούχο και σύμφωνα και με τις σύγχρονες απαιτήσεις του καταναλωτή, δηλαδή με πιστοποιημένα προϊόντα, τόσο ως προς την ποιότητα, όσο και κάτι που εδώ και μερικά χρόνια το κάνουμε εμείς και είμαστε, θέλω να πιστεύω, πρωτοπόροι σε αυτό το κομμάτι, στον τομέα της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος, θέτοντας σαν πρωταρχικά και την, πέρα από την προστασία του περιβάλλοντος, επίσης τον σεβασμό και στην κοινωνία, την τοπική και γενικότερα, αλλά και στον καταναλωτή. Ποια είναι τα εργαλεία αυτά που χρησιμοποιείτε και ποια τα βήματα που έχετε κάνει για αυτή την πράσινη οικονομία και την κυκλική οικονομία μέσα στα θρακικά οικοκυστήρια, τόσο στο στάδιο της βαμβακοκαλλιέργειας, όσο και στο στάδιο πλέον της παραγωγής των ρούχων. Εμείς εμπλεκόμαστε πιο άμεσα στο κομμάτι της καλλιέργειας. Έχουμε εδώ και 6 χρόνια έχουμε ξεκινήσει προγράμματα αειφορίας, δηλαδή η παραγωγή να καλλιεργούν με συγκεκριμένα πρωτόκολλα, τα οποία, όπως είπα, εστιάζουν τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος, που σημαίνει καλλιέργεια με μεθόδους οι οποίες είναι πιο φιλικές, δηλαδή λιγότερη κατανάλωση χημικών και μόνο φυσικά των επιτρεπόμενων από την νομοθεσία, όπως επίσης και με καλλιεργητικές πρακτικές που έχουν να κάνουν με προστασία του εδάφους. Αλλά από εκεί και πέρα, βέβαια, και με κοινωνικά ζητήματα, από την προστασία της υγείας των παραγωγών μέχρι την ανακύκλωση της συσκευασίας των φυτοφαρμάκων. Υπάρχει μια διαδικασία πιστοποίησης ότι γίνονται αυτά τα πράγματα, τα οποία πιστοποιούνται από τρίτους. Και βέβαια, τώρα που φτάνουμε και στην παραγωγή του ετοίμου ενδύματος, σε συνεργασία με τις εταιρείες που είναι στους υπόλοιπους κλάδους της παραγωγής, ξεκίνησα μια διαδικασία όπου καταγράφονται τα πάντα, δηλαδή και μπορεί ο τελικός καταναλωτής, κάνοντας με το κινητό του μια φωτογραφία πάνω στο barcode που θα υπάρχει πάνω σε κάθε ρούχο, mm-hmm. να μπορεί και να μπαίνει και να βλέπει όλα τα στοιχεία, δηλαδή ποιος παραγωγός το έκανε, πότε έγινε η σπορά, τι χρησιμοποίησε και αργότερα πού έγινε αυτό το τέτοιο το βαμβάκι που παράγουμε εμείς, που έγινε νήμα, που έγινε ύφασμα, που βάφηκε και με ποιες συνθήκες. Όλα τα στοιχεία, εν πάση περιπτώσει, μπορούν να καταδείξουν στον καταναλωτή ότι δεν είναι ένα no-name προϊόν ή κάτι το οποίο παράχθηκε και λέμε μένα ότι έγινε με οικολογικές συνθήκες, αλλά
είναι πολύ πιθανόν αυτό να είναι μόνο λόγια. Εμείς θέλουμε να υπάρχει η λεγόμενη χνηλασιμότητα, δηλαδή κάθε στιγμή να μπορεί ο καταναλωτής να βλέπει το κάθε βήμα που έγινε για την παραγωγή αυτού του προϊόντος. Όσο για την βαμβακοκαλλιέργεια και κλείνουμε με αυτό, αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες οικονομικής ανάπτυξης στη Ροδόπη, προσφέροντας εισόδημα σε χιλιάδες αγρότες. Πώς επηρεάστηκαν και τα οικοκυστήρια αλλά και η παραγωγή από την κρίση του κορονοϊού, τι προβλέπετε για το μέλλον και ποια τα εργαλεία που έχετε στα θρακικά οικοκυστήρια προκειμένου να παράγετε ένα ποιοτικό βαμβάκι. Σαφέστατα και ο COVID δημιούργησε πολύ μεγάλα προβλήματα. Γιατί? Διότι θυμόμαστε όλοι με τα lockdown που έκλεισε η αγορά. Και βέβαια κάτω υπό αυτές τις συνθήκες και οι καταναλωτές δεν τρέχανε να αγοράσουν ρούχα. Το βαμβάκι, γενικότερα τα ρούχα μάλλον να το πούμε έτσι, είναι από τα πρώτα που αντιδρούν στην κατάσταση της οικονομίας. Διότι δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ανελαστικές δαπάνες. Είναι κάτι που όταν το βλέπουμε, όταν υπάρχει οικονομική κρίση και ανεργία κτλ., ο καταναλωτής αποφεύγει να αγοράσει. Αντίθετα, όταν υπάρχει ανάπτυξη, γίνεται ακριβώς το αντίθετο, όπως το ζήσαμε και με τον COVID. Δηλαδή, το 2020, όταν ξέσπασε η πανδημία και κλείσανε τα εργοστάσια, είχαμε πραγματικά ελάχιστη ζήτηση για βαμβάκι, κάτι που οδήγησε τις τιμές του βαμβακιού να πέσουν πάρα πολύ χαμηλά. Όταν όμως φάνηκε ότι πια πάει να ξεπεραστεί αυτό, άρχισε μια κατανάλωση που έφτασε στο σημείο 2 χρόνια αργότερα, δηλαδή περίπου τον Απρίλιο του 2022, πριν λίγους μήνες, να έχει τριπλασιαστεί η τιμή σε σύγκριση με αυτή που ήταν τον Μάρτιο του 2020. Επομένως, έχουμε σαφέστατα οποιαδήποτε οικονομική κρίση μας επηρεάζει. Το άλλο που ρωτήσατε και έχει να κάνει με το τι κάνουμε εμείς και πώς, ας πούμε, προσπαθούμε να διασφαλίσουμε. Εμείς αυτό που λέμε στους παραγωγούς και προσπαθούμε μαζί να οικοδομήσουμε αυτό το μοντέλο είναι ότι η μόνη διέξοδος είναι στις σημερινές συνθήκες να δημιουργήσουμε ένα προϊόν αυξημένης προστιθέμενης αξίας, η οποία με το μερίδιο που αναλογεί να αγγυρίζει στον παραγωγό, όπως και σε εμάς ως εταιρεία, ούτως ώστε να μπορούμε να πηγαίνουμε κάθε τόσο και ένα βήμα μπροστά. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Βρισκόμαστε με τον Γιώργο Τζαμπαζλή, πρόεδρο της Λέσχης 4x4 Κομωτινής, για να γνωρίσουμε τη Λέσχη, τις τουριστικές προοπτικές αυτής, αλλά και τις προτάσεις της προς την πολιτεία. Κύριε Τζαμπαζλή, καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και θέλω να επισημάνω ότι η Λέσχη 4x4 Κομωτινής είναι από τις πρώτες στην Ελλάδα που δημιουργήθηκαν. Δημιουργήθηκε από μία παρέα κάποιων ατόμων το 2004. Έλαβε πολλές καταξιώσεις στον ελληνικό χώρο της τετρακίνησης. Έκανε φοβερές οργανώσεις αγώνων μέχρι τις καλές εποχές του 2012, οι οποίες μπορούσαν να λάβουν μέρος πάρα πολλοί αθλητές από όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Είχαμε φέρει ανθρώπους από Ρουμανία, Βουλγαρία, Τουρκία, οι οποίοι δεν έρχονται μόνο τα πληρώματα των αυτοκινήτων, αυτοί φέρουν και τους μηχανικούς τους, φέρουν και τους συνοδούς τους και άφηναν ζωή και άφηναν χρήματα και περνούσαν καλά στην πόλη της Κομωτινής. Άρα υπάρχει πεδίο για την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού μέσα από το μηχανοκίνητο αθλητισμό και συγκεκριμένα μέσα από τις Λέσχες 4x4. Βέβαια και υπάρχει. Φανταστείτε ότι κάποιος επιχειρηματίας, ο οποίος ήταν σε πιο μικρό level από τη Λέσχη τη δικιά μας δραστηριοτήτων, με τον Δήμο Καστοριάς διοργάνωνε έναν αγώνα 24ωρο στην αρχή σε τοπικό επίπεδο, μετά σε πανελλήνιο και τώρα έχει φτάσει με την βοήθεια της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Καστοριάς και άλλων φορέων της περιοχής να είναι ο αγώνας σε παγκόσμιο πρωτάθλημα τετρακίνησης. Κάτι το οποίο φέρνει πάρα πολύ κόσμο, δηλαδή οι συμμετοχές ήταν γύρω στις 200. Αυτοί δεν είναι μόνο τα πληρώματα όπως σας είπα και προηγουμένως, αυτοί φέρνουν πάρα πολύ κόσμο μαζί τους. Στο σήμερα, για να ασχοληθούμε με τη Λέσχη 4x4 Κομωτινής, πόσοι άνθρωποι ασχολούνται με το τουριστικό σκέλος των 4x4 και πόσος κόσμος έχει έρθει από άλλες περιοχές, ίσως και από το εξωτερικό. Η Λέσχη μας ξεκίνησε γύρω με στα 65 άτομα. Τώρα αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούνται λόγω της κρίσης που πέρασε η χώρα μας και όλος ο μηχανοκίνητος αθλητισμός
γύρω στα 20-25 άτομα. Ευελπιστώ ότι φέτος θα είναι καλύτερη χρονιά, το Σεπτέμβριο που θα ξαναοργανωθούμε να μαζευτούμε, θα μαζευτούν γύρω στα 25-30 άτομα και παρακαλούμε νέα παιδιά να έρθουν, ούτως ώστε να οργανωθούμε, να μπορέσουμε να κατεβάσουμε μία πρόταση, να κάνουμε κάποιους αγώνες πάλι, οι οποίοι θα φέρουν ξένο κόσμο. Οι Βούλγαροι, οι Ρουμάνοι, οι Τούρκοι έχουν άνεση παραπάνω από εμάς, έχουν αυτοκίνητα πολύ καλύτερα αυτή τη στιγμή από εμάς, τα οποία και γυρνάνε σε όλη την Ελλάδα και όπου έχει αγώνες και εκδηλώσεις πάνε και αφήνουν χρήματα. Εάν το καταλάβει αυτό η πολιτεία και βοηθήσει, δεν θέλουμε τεράστιες βοηθήσεις, εμείς τη μόνη βοήθεια που θέλουμε για να δελεάσουμε αυτούς τους ανθρώπους είναι να μπορέσουμε να τους κοιμήσουμε. Όταν θεωρήσουμε τον ύπνο, τον τριήμερο ύπνο που θα μείνουν στην πόλη μας, τετραήμερο, πώς θα είναι δωρεάν ή με κάποιο φθηνό κόστος, τότε συνεπάγεται ότι θα τους δελεάσουμε το κόστος του ύπνου, όχι του φαγητού ή της μετακίνησης, ότι θα είναι αυτό λιγότερο από ό,τι υπολογίζουν, να τους δελεάσουμε να έρθουν στην περιοχή μας και να αναδείξουμε την περιοχή μας. Κάποτε φέραμε από τις Λέσκες, άλλες Λέσκες από άλλες περιοχές της Ελλάδος, δείξαμε τη Μαρόνια, δείξαμε την Νηφαία, κάναμε εκδρομές με τις Λέσκες στις άλλες, όλες τις καλές περιοχές μας και αυτές οι περιοχές μπορούν να δείχνουν γιατί είναι ιστορικές περιοχές. Η Μαρόνια τώρα, η διαδρομή που είναι προς τα Πετρωτά, είναι ότι η καλύτερη διαδρομή υπάρχει για τετρακίνηση. Αυτό δείχνει όλο το τοπίο της περιοχής μας, το οποίο εάν το εκμεταλλευτούμε και εμείς σαν Λέσκη και η περιοχή, οι Δήμοι, οι φορείς βοηθήσουν, δεν είναι κάτι το ακριβό. Δεν είναι κάτι το ακριβό, το ξαναλέω. Δεν θα γίνουν αγώνες με αγωνιστικά αυτοκίνητα. Θα έρθει κόσμος για να βοηθήσει την περιοχή, για να δείξουμε την περιοχή μας. Επειδή μιλάμε για εναλλακτικό τουρισμό και όταν κάποιος ακούει αυτοκίνητα, πόσο δε μάλλον 4x4, πιστεύει ότι κάνουν κάτι κακό στο περιβάλλον. Πώς εξασφαλίζετε εσείς μέσα από τις διαδρομές που χαράζετε και τα γεγονότα που υλοποιείτε, ότι δεν καταστρέφονται οι διαδρομές σας και σέβεστε το περιβάλλον? Καταρχήν, οι διαδρομές είναι από μονοπάτια ορειβατικά τα οποία έχουν δημιουργηθεί από προγενέστερους που πάνε πάνω στα βουνά, είτε υλοτόμους που κόβουν την ξυλία, είτε κυνηγούς, είτε από το ίδιο το δασαρχείο. Εμείς οι παρεμβάσεις που κάνουμε είναι ελάχιστες. Δηλαδή, κάνουμε μια παρέμβαση της τάξης των 100 μέτρων μέσα σε μια υπερειδική διαδρομή, η οποία δεν χαλάμε ούτε το τοπίο, ούτε κάνουμε. Καθαρίζουμε τα πάντα από όπου περνάμε. Δεν αφήνουμε σκουπίδια. Έχουμε βρει και έχω ενημερώσει και την εφημερίδα σας πριν χρόνια σημεία τα οποία ήταν γεμάτα σκουπίδια από λαθρομετανάστες στο δάσος της Νηφαίας, στο δάσος του Κάλχα, τα οποία βρήκαμε βαλίτσες, σκηνάκια, ρούχα πεταμένα και προς τιμή της εφημερίδας σας ήρθε και τα φωτογράφησε και τα ανέδειξε. Αλλά φωνή βόντου στη ρήμο. Μετά την εφημερίδα τη δικιά σας που το ανέδειξε, κανένας δεν έκανε το παραμικρό. Εμείς φροντίζουμε και καθαρίζουμε κάποια πράγματα όσο μπορούμε, έτσι, γιατί δεν είμαστε και πολλά άτομα για να το κάνουμε αυτό. Και προσπαθούμε και βοηθάμε. Τα παλιά τα χρόνια που ήμασταν πολλά άτομα, είχαμε με την πολιτική προστασία κάνει κάποιες επαφές να έχουμε τα αυτοκίνητά μας ετοιμοπόρεμα σε περίπτωση που χρειαστούν. Γιατί τα αυτοκίνητα τα δικά μας πάνε παντού. Αυτά τα αυτοκίνητα που έχουν κάποια μέλη της Λέσκης δεν σταματάνε. Είναι παντός καιρού που λέμε. Και πάλι και σήμερα που είναι λιγότερα τα μέλη και λιγότερα τα αυτοκίνητα είναι έτοιμα για να βοηθήσουν σε οτιδήποτε χρειαστεί στην περιοχή. Κατά το παρελθόν έχετε απασχολήσει τουριστικά, δίνοντας ευκαιρίες ακόμα και σε άτομα αναπηρία να γνωρίσουν το άθλημα. Με το περπατώ με τον κύριο Ταξιλάρη είχαν φέρει κάτι Γερμανούς και Έλληνες αναπήρους, οι οποίοι ήρθαν σε κάτι δραστηριότητες του περπατώ, ήταν με κανό, με κατασκηνώσεις υπαίθριες. Και εμείς με τη Λέσχη 4x4 πήραμε τα άτομα αυτά και πρώτη φορά, το λέω και ανατριχιάζω για αυτό που λέω, άτομα με ειδικές αναπηρία ανεβήκαν σε αγωνιστικά αυτοκίνητα και χαρήκαν την οδήγηση και τη φύση. Δεν θα ξεχάσω το Σπυράκο του Νταντανίδη που τον ανέβασα στο αυτοκίνητο δικό μου και κατενθουσιάστηκε το παιδί με αυτό που είδε και έζησε. Εμείς είμαστε στη διάθεση οποιοδήποτε συλλόγου θέλει να φέρει άτομα ανάπηρα στην περιοχή μας, γιατί η Κομωτινή είναι μια εύκολη σε πρόσβαση πόλη σε τέτοια άτομα, που μπορεί να έχουμε και τέτοιου είδους τουρισμό, εναλλακτικό τουρισμό με άτομα, με ανάπηρα άτομα, μπορούν να έρθουν και να ζήσουν, να βιώσουν στην Κομωτινή εύκολα, μπορούμε να βοηθήσουμε να χαρούν τη φύση. Αυτό το λέω και το στηρίζω και το κάνω, γιατί ήταν μια προσπάθεια
συλλόγου του δικού μας και του Περπατώ, η οποία για μένα χαράκτηκε στην ψυχή μου και θα μείνει για πάντα. Άρα, εν κατακλείδη, υπάρχουν πολλές τουριστικές πυροπτικές γύρω από το μηχανοκίνητο αθλητισμό, συγκεκριμένα γύρω από τα 4x4, και ακόμη πιο συγκεκριμένα στην περιοχή στην οποία βρισκόμαστε. Εάν ανατρέξουμε στο παρελθόν και δούμε αγώνες που γίνανε στην πόλη της Κομωτινής, στην πίστα του Τυχερού που μας την είχε δώσει τότε ο έμνηστος Γιώργος Παπαδρέλιος, ο δήμαρχος της πόλης, είχαμε μαζέψει μέχρι 5-5.500 κόσμο θεατές από την περιοχή και από όμορους νομούς και βλέπανε τους μικρούς αγώνες της τότε εποχής που κάναμε. Την εποχή του 2007 ήμασταν η πρώτη λέσχη στην Ελλάδα του 2008 που κάναμε World Terrain, έναν αγώνα ο οποίος και σήμερα ακόμη είναι μεγάλη θεματικότητας και έχει μεγάλο ενδιαφέρον από όλες τις λέσχες των όμορων χωρών και των ελληνικών πόλεων. Εάν αυτόν τον ξαναδημιουργήσουμε, πιστεύω ότι θα φέρουμε κόσμο. Κύριε Τζαμπαζλή, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη σημερινή κουβέντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι η πολιτεία να καταλάβει ότι δεν ακριβώς ο μηχανοκίνητος αθλητισμός για να συνεισφέρει η πολιτεία. Ακριβώς είναι για αυτούς που μετέχουν. Γιατί τα αυτοκίνητα αυτά στοιχίζουν κάποια λεφτά. Αυτοί που έρχονται, το ξαναλέω και το τονίζω, αυτοί που έρχονται και συμμετάσχουν σε αυτούς τους αγώνες δεν έρχονται μόνοι τους. Δεν πάω εγώ μόνος μου. Εγώ εντάξει, εμείς οι Έλληνες είμαστε λίγο πιο λαό προφίλ. Οι Τούρκοι ερχόταν εδώ. Φανταστείτε ότι οι Τούρκοι φέραν κάποτε και τηλεόραση δικιά τους για να τραβάει με link και έστειλαν κατευθείαν αναμετάδοση. Οι Ρουμάνοι τα ίδια. Έρχονται με ταλίκες, έρχονται με οργανωμένα συνεργεία. Μένουν σε ξενοδοχεία. Αφήνουν λεφτά στον τόπο. Δεν θα το ξεχάσω ένα βράδυ σε μια παλιά ταβέρνα τα Λαϊκά Προάστια. Το μαγαζί από την κίνηση δεν το έμεινε τίποτα μέσα. Μακάρι να ξαναζήσουμε τέτοιες εποχές και θέλουμε μία μικρή στήριξη από την πολιτεία, η οποία νομίζω ότι είναι εύκολη, γιατί τα λεφτά που δαπανούνται για τη διαφήμιση του τουρισμού είναι τόσα πολλά, αλλά μηδέν αποτέλεσμα. Το βλέπετε καλύτερα από εμάς. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.